Το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας έχει συναντήσει πολλές αντιδράσεις. Ακόμα και τη ΣΚΕΔΕ, που ξέρουμε ότι ο συσχετισμός είναι υπέρ της κυβέρνησης, που με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με επίσημη ανακοίνωσή της, αλλά και πολλών περιφερειακών ενώσεων Δήμων, ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου. Είναι ένα νομοσχέδιο που δεν λύνει λαϊκά προβλήματα, γιατί απροκάλυπτα, αδίστακτα και ξεδιάντροπα εξυπηρετεί μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μάλιστα, με την τροπολογία που τώρα μας δώσατε, απαράδεκτη διαδικασία, ισοπεδώνεται κάθε εμπόδιο, παίρνοντας ακόμα και αρμοδιότητες Δήμων για τη δόμηση, που περνάνε απευθείας στον Υπουργό. Βεβαίως, το δρόμο τον έχει ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για στρατηγικές επενδύσεις, όπως λέτε. Σιγά που θα ασχοληθείτε με τα προβλήματα της φτωχολογιάς και τα βάσανά της. Ούτε τη δημόσια υγεία δεν φροντίσατε, δεν πήρατε τα κατάλληλα μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο πρώτον ταξικό, γιατί ληστεύει και συγκεντρώνει τη μικροδιοκτησία στη γη σε μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, ευνοεί κύρια τραπεζικό, τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Το ίδιο κάνετε και στην τροπολογία, πάλι μεγάλα δώρα στον όμιλο αυτόν που αγόρασε, δηλαδή τσάμπα πήρε το ελληνικό. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι ακίνητα που έχουν πέσει στα νύχια των τραπεζών με αναγκαστικό πληστηριασμό εξαιρούνται από οτιδήποτε κυρώσεις. Ευνοείται έτσι προκλητικά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και δεν διστάζεται να ποινικοποιήσετε με νόμο ΣΥΡΙΖΑ και συλλαμβάνετε συνδικαλιστές που υπερασπίστηκαν οικογένεια να μην βγει το μοναδικό της σπίτι σε πληστηριασμό. Ντροπή. Πρόστιμα και κυρώσεις μόνο για τη φτωχολογιά. Εξάλλου, η συγκεντροποίηση της γης σε λίγα χέρια επιταχύνει το τελευταίο διάστημα και με μια σειρά νόμων, πτωχευτικός κώδικας, δασικοί χάρτες, ενώ με το παρόνομο σχέδιο εντείνεται αφού μπαίνουν περισσότερα εμπόδια στη δόμηση για μικροϊδιοκτήτες. Συνεπώς, ιδιοκτήτες μικροί που δεν θα έχουν οικονομικές δυνατότητες να κτίσουν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο λίγων ετών και μάλιστα σε περίοδο νέας οικονομικής κρίσης, τότε απαξιώνεται τελείως η μικροϊδιοκτησία τους. Προωθείται λοιπόν τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης στο όνομα δήθεν προστασίας του περιβάλλοντος, την ίδια στιγμή ευνοείται την εκτός σχεδίου δόμηση στο τουριστικό κατασκευαστικό κεφάλαιο. Μάλιστα, στο σκοπό του νομοσχεδίου, από το πρώτο άρθρο αναφέρεται καθαρά ότι στόχος είναι η επιτάχυση και απλοποίηση των διαδικασιών με τροποποίησης και διορθώσεις. Δηλαδή, το γρήγορο ξεκαθάρισμα στην οργάνωση του χώρου και της χρήσης γης για να είναι καθαρό το τοπίο επενδύσεων για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Εδώ και τον Εθνικό Κήπο, η Δημοτική Αρχή, η Ανώνυμη Εταιρεία το έκανε. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση. Μην αποκλείουμε να πληρώνουμε και εισιτήριο για να περνάμε από μέσα. Δεύτερον, είναι αντιπεριβαλλοντικό και αντιλαϊκό, γιατί επιταχύνει την εμπορευματοποίηση της κρατικής γης και κυρίως σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιουσίες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων και άλλα που ανήκουν στο λαό. Στα τοπικά πολεοδομικά αγνοείται τη δασική υπηρεσία και επιδιώκεται για τις πλαγίες στην νομιμοποίηση κάθε παράνομης επέκτασης, ακόμα και οικισμών πριν το 1923, ενώ υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας ότι δεν μπορούν να οριοθετηθούν και να νομιμοποιηθούν εάν δεν έχει λυθεί ο χαρακτήρας της έκτασης, που κατά κανόνα πρόκειται για κρατικά δάση που έχουν καταπατηθεί. Μάλιστα, επιδιώκεται οριοθέτηση πριν του οικισμών, πριν το 1923, με βάση όμως την κατάσταση του 1981.
Δεν μπορεί τα τοπικά πολεοδομικά να νομιμοποιήσουν καταπατήσεις κρατικής γης δεκαετιών. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που κρίνουν αντισυνταγματική την όποια οριοθέτηση. Δεν αναφέρεται τίποτε για έγκριση, βεβαίως από δασική υπηρεσία, ενώ αυτά σκοντάφτουν στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Και δεν σταματάτε εδώ. Αλλά στο Κεντρικό Συμβούλιο Αμφισβητήσεων που δημιουργείται, ο Υπουργός μαζί με τους διευθυντές έχει την πλειοψηφία σε αυτό το όργανο. Ενώ δεν συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής Δασών, δηλαδή ο εκπρόσωπος της δασικής υπηρεσίας που διαχειρίζεται και προστατεύει το 65% της χερσαίας έκτασης που είναι δάση και δασικές εκτάσεις και το μεγαλύτερο μέρος είναι κρατική ιδιοκτησία. Ενώ μεγάλο μέρος τους διαχρονικά έχει καταπατηθεί, έχουν γίνει παράνομες αλλαγές στη χρήση και το χαρακτήρα των εκτάσεων, όπως έχουν γίνει εκατοντάδες, χιλιάδες πλαστά συμβόλαια που δίνουν κυριότητα σε ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της κρατικής δασικής περιουσίας. Δεν τα προστατεύεται. Αντίθετα, ο αντιπεριβαλλοντικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου φτάνει μέχρι τη μονιμοποίηση της καταπάτησης και της παρανομίας πάντα υπέρ του κεφαλαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, περιοχές Natura, περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, αλλά και οικιστικές περιοχές δεν προστατεύονται από παράγοντες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον στους οποίους εναντιώνονται και κάτοικοι και φορείς. Γενικότερα προωθούνται ακόμα πιο πολύ η ταχύτητα και ασφάλεια των επενδυτικών σχεδιασμών και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ενώ όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες είναι έξω. Πουθενά δεν αναφέρονται στο νομοσχέδιο, όπως κατασκευή δημοσιοσχολείων. Έχουμε ανάγκη από πολλές σχολικές αίθουσες ή αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, αντισεισμικών, αντιπλημμυρικών έργων, κοινόχρηστων χώρων και ούτω καθεξής. Καμία πρόβλεψη για το πώς θα ικανοποιείται η ανάγκη λαϊκής στέγης. Όλα αυτά βρίσκονται στα αζήτητα του νομοσχεδίου, όπως και άλλων προηγούμενων νόμων από άλλες κυβερνήσεις, γιατί αυτά δεν είναι συμβατά με τις ανάγκες των μονοπωλίων. Είναι αυταρχικό. Συγκεντρώνει αρμοδιότητες υπηρεσιών ο υπουργός, ο κάθε υπουργός, και επίσης καταργεί όποιους περιορισμούς υπάρχουν στις αλλαγές χρήσεων γης και την άμεση συνάρτησή τους με τα επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων. Με προτεραιότητα στις επενδύσεις στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, κοροϊδία βεβαίως, σε στεριά και θάλασσα. Συνεπώς, η επιδίωξη συσχέτισης των διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού με τα αναπτυξιακά σχέδια αποκαλύπτει την κυβερνητική πολιτική και στόχο ώστε οι χρήσεις γης να υποτάσσονται ακόμα πιο αποτελεσματικά υπέρ των στρατηγικών επενδυτικών επιλογών. Σε όλα αυτά, αν προσθέσουμε την εμπορευματοποίηση της κρατικής περιουσίας σε λιμάνια, αεροδρόμια, βουνά, παραλίες, δάση, δασικές εκτάσεις και άλλα που έχετε κάνει όλες οι κυβερνήσεις, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει το χωρικό σχεδιασμό σε στεριά και θάλασσα στις ανάγκες και σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων εγχώριων και ξένων. Με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια εξειδικεύει, διευκολύνει και ξεκαθαρίζει το επενδυτικό τοπίο. Αλλά και σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα που θα πληρώνει κάποιος όταν έχει υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτου στο κτηματολόγιο, θα εξαρτάται όχι από την αξία του ακινήτου, αλλά και από το χρόνο καθυστέρησης. Συνεπώς, σε βάρος λαϊκών στρωμάτων για την πρώτη κατοικία που μπορεί να μην δήλωσε λόγω οικονομικής αδυναμίας να πληρώσει το πρόστιμο. Υπάρχουν και άλλα.
όπως το ζήτημα της θαλάσσιας χωροταξίας που έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη έντασης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων υδάτων και διεξόδου στα συσσωρευμένα κεφάλαια. Και αφορούν πολλά. Ενέργεια, υποθαλάσσια μεταφορά, υποθαλάσσιες υποδομές τουρισμού, ιχθυοκαλλιέργειες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναζήτηση και εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών και αλιείας, εξόρυξη πρώτων υλών, τουρισμός, εγκαταστάσεις κλπ. Είναι πολύ σημαντικά σαν τμήματα που ενδιαφέρουν το κεφάλαιο και είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα. Εδώ ο ανταγωνισμός αυξάνεται και γι' αυτό προωθείται και την οργάνωση του θαλάσσιου χώρου. Βέβαια, το ζήτημα εμπλέκεται και με διακρατικά θέματα και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο ενδιαφέρον αναγκάζει την κυβέρνηση σε fast-track διαδικασίες με πιεστικά χρονοδιαγράμματα και πολύ μικρούς χρόνους διαβούλευσης αυτών των σχεδίων. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται με τον πιο ηχηρό και επίσημο τρόπο η σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας στη διευκόλυνση της κερδοφόρας δράσης του κεφαλαίου σε βάρος της ποιότητας ζωής αλλά και του περιβάλλοντος, αφού αφήνεται ανέγκυχτες τις αντιλαϊκές διατάξεις του νόμου 45-46 του 2018. Είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Ευρωπαϊκής Οδηγίας που θωρακίζει άρθρο-άρθρο τις εγκληματικές σε βάρος του Αιγιαλού και της παραλίας διατάξεις του νόμου 4607 του 2009. Σκοπός είναι η αποσύνδεση του παράκτιου χώρου από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, χαρακτηριστικό το άρθρο 17, και μάλιστα δεδομένου ότι το καθεστώς εκμετάλλευσης του Αιγιαλού και της παραλίας ρυθμίζεται υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων με τις διατάξεις του νόμου 4607, είναι φανερό ότι με την αποσύνδεση αυτή επιδιώκεται να περιφρουρηθεί το επενδυτικό αυτό φιλέτο από κάθε μελλοντική νομοθετική εμπλοκή. Δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς αυτός ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι από τους πρώτους που στήριξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό έθεσε σε πλήρη εφαρμογή και κοινή υπουργική απόφαση του 2020, τη 47-45-8. Συνολικά λοιπόν, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο χωροθέτησης σε όφελος των μεγάλων ομίλων, σε τουρισμό, κατασκευές και άλλα. Το εξασφαλίζεται μέσα από το Συμβούλιο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, η σύνθεση του οποίου και ο ρόλος του θα είναι σε όφελος των ομίλων. Και εξασφαλίζεται ακόμα ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός σε στεριά και θάλασσα θα υπηρετεί πιστά το κεφάλαιο και δεν θα παρεκκλίνει κάτω από πιέσεις, λαϊκές αντιδράσεις ή ακόμα και αντικρουόμενες διατάξεις. Εξάλλου, το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αφισβητήσεων που δημιουργείται είναι ένα εργαλείο για να γνωμοδοτεί και να εξασφαλίζει τη συμβατότητα των χωρικών πλαισίων και σχεδίων όλων των κατηγοριών και επιπέδου προς το υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος βέβαια είναι σχεδιασμένος κεντρικά στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και η μεταφορά του συντελεστή δόμησης που πολυδιαφημίζεται θα λειτουργήσει υπέρ του κατασκευαστικού κεφαλαίου, θα οδηγήσει σε αλλίωση του χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών, όπως και σε νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Μάλιστα, βρήκατε και ένα ακόμη άλοθη για να πρημοδοτήσετε επιπλέον συντελεστή δόμηση σε κτίρια που κατασκευάζονται με υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, η πρόβλεψη για την εισαγωγή πιστοποιημένων ιδιωτών μηχανικών για την αξιολόγηση χωρικών μελετών οδηγεί σε παραπέρα ιδιωτικοποίηση του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ με βάση το ότι οι χωρικές ρυθμίσεις επηρεάζουν καταλυτικά τις αξίες γης, θα διαμορφωθούν συνθήκες έντασης
εμπορευματοποίησης της γης, κερδοφορίας των εμπόρων γης και όλων των τμήματων των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις δομές. Όπως και η πρόβλεψη συγκεκριμένων χρόνων για τις ρημοτομικές απαλωτριώσεις ή διαφορετικά αυτοδίκαιη άρση των ρημοτομικών απαλωτριώσεων. Ευνοεί ιδιοκτήτες που θα εκβιάζουν για καλύτερους όρους απαλωτριώσεων. Τα πάντα λοιπόν λειτουργούν για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Φτάνετε μάλιστα στο σημείο να προχωράτε και στην έγκριση προκαταρκτικής μελέτης γεωλογικής καταλληλότητος και επομένως καταργείτε η επόμενη βασική και κρίσιμη μελέτη του επόμενου σταδίου που σχετίζεται με την ασφάλεια των υφιστάμενων πόλεων και οικισμών, καθώς και με την ασφάλεια των νέων πολεοδομήσεων. Υπάρχει διαμαρτυρία και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γεωλόγων, αλλά και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ωστόσο, αμέτρητες είναι οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, τα διάφορα προεδρικά διατάγματα χρήσεων γης για την εξειδίκευση νέων όρων για την εκτός σχεδίου δόμηση και πάμπολες υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν, θα ολοκληρώσουν μια χωρική πολιτική χρήσεων γης σύμφωνα με τα συμφέροντα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, των μεγαλοξενοδόχων του ΣΕΤΕ, των τραπεζικών ομίλων. Αυτό κάνετε. Η κριτική μας λοιπόν στην αστική χωρική πολιτική γίνεται με κριτήριο το σύνολο των σύγχρονων αναγκών που περιλαμβάνουν την κάλυψη για σύγχρονη, ποιοτικά καλή, ασφαλή, υγιεινή και φθηνή κατοικία με όλους τους πολεοδομικούς όρους και ελαχιστοποίηση της παρέμβασης στο περιβάλλον, τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας για εργαζόμενους και κατοίκους, τον υπολογισμό των επιπτώσεων σε όλη την οικονομική ζωή, τους χώρους άθλησης, ψυχαγωγίας, κοινωνικής και πολιτικής συναναστροφής των εργαζομένων, τη σταθερή δουλειά με αυξανόμενο ελεύθερο χρόνο, τη γρήγορη, φτηνή και ασφαλή πρόσβαση εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας κλπ. Η ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών δεν χωρά στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, που είναι απάνθρωπος, βάρβαρος, άναρχος και μόνο για το κέρδος. Στόχος και κριτήριο για την οργάνωση του κοινωνικού χώρου για το ΚΚΕ είναι η συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Η συγκεκριμένη κοινωνική αξιοποίηση της γης και του χώρου γενικότερα, ούτως ώστε να διαχωρίζεται ποια είναι για αγροτική παραγωγή, για τουρισμό, για ποιοτική λαϊκή στέγη, για υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών, για βιομηχανική παραγωγή, για προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Όμως αυτό προϋποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία στη γη, τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, προϋποθέτει τη ρήξη και ανατροπή με τα μονοπόλια και την εξουσία τους. Καταψηφίζουμε λοιπόν και θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής.